Καλησπέρα, Πέτρα, κυρίε και κύριοι. Η ήταν και σήμερα διεργασίε των τριών εκπαιδευτικών οργανώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίε, υπάρχουν συγκεκριμένε κόκκινε γραμμέ επί του κειμένου που αποστάλει από την κυβέρνηση. Για την ΟΕΛΜΕ, όπω πληροφορούμαστε, Πέτρα, κόκκινη γραμμή αποτελεί ο βιολογικό παράγοντα. Συγκεκριμένα, στην μείωση τη απαλλαγή από διδακτικό χρόνο από δύο σε μία διδακτική περίοδο σε όλε τι περιπτώσει, εκτό από αυτέ που παρουσιάζονται στι παραγράφου Β1 και Β2 του κειμένου. Συγκεκριμένα, Πέτρα, η παράγραφο Β1 αναφέρει ότι η Στη μέσες γενική και τεχνική εκπαίδευση που συμπληρώνουν τα 8 έτη. Υπηρεσίας. Θα έχουν μείωση δυνακτικού χρόνου δύο περιόδων και η β Β2 αναφέρει ότι η εκπαιδευτική δημοτική εκπαίδευση, οι οποία συμπληρώνουν τα 15 ανυρεσία, θα έχουν μίωση δυνακτικού χρόνου δύο περιόδων. Ναι. Βεβαίω το ζητούμενο, Λεόντια, είναι τι θα γίνει αν το τελικό κείμενο δεν γίνει αποδεκτό από τι εκπαιδευτικέ οργανώσει. Πριν από λίγο, Πέτρα, είχαμε γραπτή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, πρόδρομου προδρόμου, ο οποίο αναφέρει ότι είναι αναμονή των αποφάσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων και παρακολουθώντα τι σημερινέ εξελίξει, πρέπει όπω αναφέρει να διευκρινίσουμε ότι είναι ενετική πρόταση στην οποία κατάληξαν οι ενταρικέ διαβουλεύσει μεταξύ τη Διπουργική Επιτροπή και τη ηγεσία των συνδικαλιστικών οργανώσεων τι τελευταίε μέρε. Αποτελεί τη ρύθμιση που πρέπει να εφαρμοστεί ειδικά στην φετινή σχολική χρονιά. Με την εφαρμογή αυτή τη συνενετική ρύθμιση, η οποία έχει λάβει υπόψη τι ευαισθησίε και τι ανησυχίε και των δύο πλευρών, όπω αναφέρει, μπορεί να ξεκινήσει αμέσω ο διάλογο εφόληση ύλη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλα τα ζητήματα που αφορούν την δημόσια εκπαίδευση. Ο κυβερνητικό εκπρόσωπο παραπέμπει στο διάλογο που θα ακολουθήσει, τονίζοντα ότι η συγκεκριμένη συνενετική πρόταση αποτελεί και την τελική και να πόκειται στι συνδικαλιστικέ οργανώσει και τα συλλογικά του όργανα να πάρουν τι δικέ του αποφάσει. Από την πλευρά του Υπουργείου Παιδεία και τη Κυβέρνηση, καταλήγει ο κύριο Προδρόμου, γίνονται ήδη όλε οι προεργασίε προκειμένου η στην οποία κατέληξε η διαβούλευση να εφαρμοστεί αμέσω και έτσι να εξασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία των σχολείων και την έναρξη ενό εφόληση ύλη διαλόγου που θα οδηγήσει εξίσου συνενετικά στι τελικέ λύσει. Ναι. Λέγαμε και προηγουμένω ότι δίδεται παράταση στην αγωνία και συνεπώ τη Δευτέρα αναμένουμε τα σπουδαία, έτσι δεν είναι, λέω ότι. Ακριβώ από πλευρά ΠΟΕΔ χαρακτηρίζουν τι στιγμέ κρίσιμε και διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει διάσπαση στι εκπαιδευτικέ οργανώσει. Τονίζουν ότι οι οργανώσει έχουν ευθύνη να εξετάσουν διεξοδικά ό,τι έχουν μπροστά του, χωρί αυτό να σημαίνει ότι απορίπτουν το κείμενο. Όταν ληφθεί η τελική απόφαση, η Πέτρα θα ανακοινωθεί από τι εκπαιδευτικέ οργανώσει σε δημοσιογραφική διάσκεψη. Πάντω, το περιθώριο, όπω πληροφορούμαστε, που δόθηκε για απάντηση από τι εκπαιδευτικέ οργανώσει στην κυβέρνηση είναι μέχρι την προσεχή Δευτέρα.